Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας κάθε στρογγυλό καρπό τον έλεγαν μήλο. Και τα μήλα της μυθολογίας είναι αρκετά όχι μόνο στον ελληνικό μύθο αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου. Τα μήλα ήρθαν στον ελλαδικό χώρο από τη χώρα των Ισπερίδων, δηλαδή από τη Δύση. Και ήταν χρυσά. Τέτοια χρυσά μήλα ήταν το μήλον της Έριδος, ήταν τα μήλα της Αταλάντης, το μήλο της Εύας και του Αδάμ. Ο μήλος ή μηλέας, σύμφωνα με το μύθο, καταγόταν από την Κύπρο. Επομένως, το μήλο είναι ένας αρσενικός καρπός. Κατ' άλλους, ο μήλος ή μηλέας καταγόταν από τη Δήλο και από τη Δήλο πήγε στην Κύπρο. Εκεί γνώρισε τον τοπικό βασιλιά της Κύπρου, τον Άδωνη, με τον οποίο δέθηκε με μεγάλη φιλία. Ο Άδωνης έδωσε για σύζυγο στον μήλο τη συγγενή του την Πελία, η οποία ήταν πιστή στη λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Ο μήλος και η Πελία ερωτεύτηκαν παράφορα ο ένας τον άλλον και απέκτησαν έναν γιο που ήταν ο καρπός του έρωτά τους. Ο γιος του Μήλου και της Πελίας ονομάστηκε επίσης Μήλος, Μήλος ο νεότερος. Οι γονείς του τον έταξαν στην Αφροδίτη και στο ιερό της. Όταν πέθανε ο Άδωνης, ο γαμπρός του ο Μήλος έπαθε κατάθλιψη και κρεμάστηκε από ένα δέντρο το οποίο πήρε το όνομά του, Μήλος ή Μηλέας, Μηλέα ή Μηλιά. Η σύζυγος του Μήλου, η Μηλέα, απελπισμένη από τον θάνατό του, κρεμάστηκε στο ίδιο δέντρο. Η θεά Αφροδίτη, συγκινημένη από τον έρωτα του ζευγαριού, αποφάσισε να διατηρήσει τη μνήμη τους αιώνια. Έτσι μεταμόρφωσε τον Μήλο ή Μηλέα σε καρποφόρο δέντρο, την Μηλιά, ο καρπός του οποίου είναι το Μήλο που έγινε και το σύμβολο της θεάς Αφροδίτης. Την Πελία, τη γυναίκα του Μήλου, η Αφροδίτη τη μεταμόρφωσε σε περιστέρι, το οποίο επίσης είναι το ιερό πτηνό της θεάς Αφροδίτης. Ο γιος του Μήλου και της Πελίας, ο Μήλος ο νεότερος, ήταν υπό την προστασία της Αφροδίτης, η οποία τον έστειλε στον τόπο της καταγωγής του πατέρα του, στην Δήλο. Ο Μήλος ο νεότερος όταν μεγάλωσε, απήκησε το νησί το οποίο πήρε το όνομά του Μήλος από τον ιδρυτή της. Το Μήλον της Έριδος είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε ακόμη μέχρι σήμερα. Η Έριδα ήταν η θεά που έσπερνε Έριδα, δηλαδή προβλήματα στους ανθρώπους και στους θεούς. Η Έριδα ήταν καλεσμένη, όπως όλοι οι μεγάλοι και δευτερεύοντες θεοί, στον γάμο της Θέτιδας και του Πηλέα. Άλλοι λένε, στον γάμο του Διός με την Ήρα. Και τότε έσπηρε την Έριδα. Είπε ότι θα έδινε στην πιο όμορφη θεά το χρυσό μήλο. Και οι θεές ήθελαν να έχουν κάποιον κριτή για να κρίνει ποια είναι πιο όμορφη. Τρεις ήταν οι θεές που διαγωνίστηκαν για την ομορφιά τους. Η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη. Και ας δούμε τι έγινε. Στους γάμους της Θέτιδας και του Πηλέα, οι τρεις όμορφες θεές, Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη, διεκδικούσαν τα πρωτεία της ομορφιάς. Ίσως ήταν τα πρώτα καλλιστεία του μύθου. Η Έριδα αθλοθέτησε ένα μήλο και οι όμορφες θεές ζήτησαν από τους υπόλοιπους θεούς να γίνουν κριτές για την πιο όμορφη. Οι θεοί όμως δεν θέλησαν να κρίνουν οι ίδιοι και ανέθεσαν την κρίση σε ένα κοινό θνητό τον Πάρη, τον πρίγκιπα της Τρίας, τον γιο του Πριάμου και της Εκάβης. Ο Πάρης στην αρχή αρνήθηκε να γίνει κριτής, γιατί φοβήθηκε ότι αν διάλεγε μία από τις τρεις θεές, οι άλλες δύο
τα έβαζαν μαζί του και θα ήταν εναντίον του, γιατί δεν κρίθηκαν αυτές πρώτες. Αλλά ο Θεός Ερμής τον έπεισε. Και έτσι ο Πάρης δέχτηκε να γίνει κριτής. Ο Πάρης ζήτησε από τις τρεις θεές να παρουσιαστούν μπροστά του γυμνές, μια-μια χωριστά, για να εκτιμήσει τα κάλλη τους. Πρώτη εμφανίστηκε μπροστά στον Πάρη η Ήρα. Αν την έκρινε ως την πιο όμορφη, του έταζε να τον κάνει κυρίαρχο της Ασίας. Δεύτερη, παρουσιάστηκε η Αθηνά, η οποία του υποσχέθηκε να τον κάνει ανίκητο σε όλες τις μάχες, και στο τέλος παρουσιάστηκε η Αφροδίτη. Αυτή δεν εξήμνησε την ομορφιά της, αλλά την ομορφιά του Πάρη, και του υποσχέθηκε να του δώσει για σύζυγο την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, την ωραία Ελένη. Έτσι, ο Πάρης πρόσφερε το έπαθλο που αθλοθέτησε η Έριδα, το μήλον της Έριδας, στην Αφροδίτη. Τα μήλα της Αταλάντης. Η Αταλάντη ήταν η πιο γρήγορη γυναίκα της αρχαιότητας. Ήταν η μοναδική γυναίκα που πήρε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Η Αταλάντη ήταν κόρη του Ιάσιου και της Κλιμένης. Αν κάποιος την κέρδιζε στο αγώνισμα του δρόμου, θα την έπαιρνε για γυναίκα του. Η Αταλάντη είχε το δικαίωμα να σκοτώσει τους ιτημένους. Στις εκκινήσεις των αγώνων, τους έδινε ένα μικρό προβάδισμα σε κάθε επίδοξο συναγωνιστή μνηστήρα, και εκείνη ακολουθούσε με το δόρυ της, πρόφτενε, προσπερνούσε τον νέο και τον τρυπούσε για να τον σκοτώσει. Ο Υπομένης ή Υπομέδων προσπέρασε όμως την Αταλάντη με τέχνασμα, το οποίο του υπέδειξε η θεά Αφροδίτη. Η θεά χάρισε στον Υπομένη τρία χρυσά μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων. Μόλις άρχισε ο αγώνας, η Αταλάντη άφησε τον Υπομένη να προηγηθεί. Αυτός, καθώς έτρεχε, έριχνε πίσω του ένα-ένα τα χρυσά μήλα κάθε φορά που τον πλησίαζε η Αταλάντη. Εκείνη τότε σταματούσε το τρέξιμο για να τα μαζέψει και έτσι καθυστέρησε. Ο Υπομένης κατά αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα του δρόμου. Τα μήλα των Εσπερίδων είναι ο 11ος άθλος του Ηρακλή. Ο Ευριστέας, ξάδερφος του Ηρακλή από την Τήρηθα, τον στέλνει πέρα από τη Δύση να φέρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Και ο Ηρακλής πηγαίνει με καράβι στο βουνό Άτλαντας. Ο Άτλαντας είναι ένα βουνό ανάμεσα στην χώρα του Μαρόκου και την Αλγερία. Ένα από τα πιο ψηλά βουνά της Αφρικής. Και εκεί βρίσκεται ο γίγαντας Άτλαντας, που σηκώνει στο κεφάλι του, πάνω από τους ώμους του, τον ουρανό. Ο Ηρακλής ζήτησε τη βοήθεια του Άτλαντα και αυτός του είπε ότι θα του κάνει τη χάρη αν κρατήσει ο Ηρακλής τον ουρανό, εκείνος θα πάει στον κήπο των Εσπερίδων και θα του φέρει τα μήλα. Ο κήπος των Εσπερίδων ανήκει στην Ήρα. Όποιος έμπαινε σε αυτόν τον κήπο πέθαινε. Ο Ηρακλής, μετά από συμβουλή που του έδωσε ο Προμηθέας στον Κάφκασο, ζήτησε τη βοήθεια του γίγαντα Άτλαντα. Εκείνος του ζήτησε να σηκώσει στους ώμους του τον ουρανό, και αφού ο Ηρακλής το έκανε και πήρε τη θέση του Άτλαντα, ο γίγαντας του έφερε τα χρυσά μήλα, αφού σκότωσε τον δράκο με τα 100 κεφάλια που φύλαγαν το δέντρο. Οι Εσπερίδες, σύμφωνα με το μύθο, ήταν 2, 3, 4 ή 5. Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος λέει πως ήταν 4 και αναφέρει τα ονόματά τους. Έγλη, Αρεθούσα, Ερήθεια και Εστία. Οι Εσπερίδες φύλαγαν τα χρυσά μήλα στον κήπο των θεών, στη χώρα του Άτλαντα. Το δέντρο με τα χρυσά μήλα ήταν το γαμήλιο δώρο της Γαίας στους γάμους του Διός και της Ήρας. Η θεά Ήρα ανέλαβε τη φύλαξη των χρυσών μήλων και το έργο αυτό το ανέθεσε στις Εσπερίδες νύφες.
Όπου τη γένεση διαβάζουμε για ένα άλλο μήλο, το μήλο της Εύας. Στον Παράδεισο υπάρχει το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού, στο οποίο ο Θεός δεν δίνει την άδεια να κόψουν τους καρπούς του. Αλλά η Εύα κόβει το μήλο. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν την απόλυτη ηθική ελευθερία. Μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν στον Παράδεισο με έναν όρο. Να υπακούουν στην εντολή του Θεού και να μην δοκιμάσουν τον καρπό, τον μήλο, από το δέντρο της γνώσης. Ο Όφης ο αρχαίος τους οδηγεί στην αμαρτία. Δεν υπακούουν και εκδιώκονται από τον Παράδεισο. Ένας άλλος μύθος του παραμυθιού αναφέρεται στο μήλο της Χιονάτης. Μια φορά και έναν καιρό μια βασίλισσα ρωτούσε κάθε μέρα τον καθρέφτη της για το ποια γυναίκα ήταν η ομορφότερη στον κόσμο. Και ο καθρέφτης της απαντούσε: «Εσύ βασίλισσά μου, καθρέφτη καθρεφτούλη μου, ποια είναι η ομορφότερη σε ολόκληρη τη χώρα?» Και ο καθρέφτης απαντούσε: «Ήσουν εσύ βασίλισσά μου, αλλά τώρα που η Χιονάτη έγινε 7 χρονών, αυτή είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο». Η βασίλισσα τότε έστειλε ένα κυνηγό να πάρει τη Χιονάτη στο δάσος και να τη σκοτώσει και να της φέρει το σηκώτη και τους πνεύμονές της. Ο κυνηγός όμως άφησε ελεύθερη στο δάσος την Χιονάτη. Σκότωσε στη θέση της ένα αγριογούρνο και έφερε τους πνεύμονες και το σηκώτη του στη βασίλισσα. Εκείνη τα μαγείρεψε και τα έφαγε. Η Χιονάτη βρήκε καταφύγιο τότε στο σπίτι των 7 νάνων. Η βασίλισσα μια μέρα ξανακοιτάχτηκε στον καθρέφτη της και ο καθρέφτης αποκάλυψε πως η ομορφότερη ήταν η Χιονάτη, η οποία ήταν ζωντανή και βρισκόταν στο σπίτι των 7 νάνων. Η βασίλισσα τότε μεταμφιέστηκε σε γριά γυναίκα, αγρότησα, και πήγε στο σπίτι των νάνων αποφασισμένη να σκοτώσει τη Χιονάτη. Της πρόσφερε ένα μήλο πράσινο άγουρο από τη μία πλευρά και κόκκινο όριμο από την άλλη. Για να δελεάσει να πάρει το μήλο η Χιονάτη, η βασίλισσα δοκίμασε την άγουρη πράσινη πλευρά και η Χιονάτη την κόκκινη πλευρά, όπου η βασίλισσα είχε βάλει ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Μόλις το έφαγε η Χιονάτη, καταδικάστηκε σε αιώνιο ύπνο. Οι νάνοι δεν μπόρεσαν να την ξυπνήσουν. Η Χιονάτη παρέμενε όμορφη και απείραχτη από τον χρόνο. Οι νάνοι την τοποθέτησαν μέσα σε ένα γυάλινο φέρετρο. Τα χρόνια περνούσαν, όταν ένα βασιλόπουλο πέρασε από εκείνα τα μέρη. Ερωτεύτηκε την όμορφη Χιονάτη και άνοιξε το γυάλινο φέρετρό της, αλλά τότε με το κούνημα βγήκε το δηλητηριασμένο μήλο από το στόμα της και η Χιονάτη ξύπνησε και αναστήθηκε. Αυτό το παραμύθι είναι των αδελφών Γκριμ και χρονολογείται στο 1812. Και μετά τα μήλα του παραμυθιού πηγαίνουμε στο μήλο της ιστορίας. Το μήλο της Κασιανής. Η Εφροσύνη, μητριά του Βυζαντινού αυτοκράτορα Θεόφιλου, του οργάνωσε τελετή επιλογής νύφης. Αυτή τοποθετήθηκε χρονικά γύρω στο 821 με 830 μετά Χριστόν. Οι υποψήφιες νύφες για τον Θεόφιλο παρατάχθηκαν μπροστά του για να διαλέξει και να δώσει σε αυτήν που θα επέλεγε ένα χρυσό μήλο. Ο Θεόφιλος θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασίας ή Κασιανής και την πλησίασε και της είπε: «Ως ώρα διαγυναικώς ερείει τα φαύλα. Από μια γυναίκα, την Εύα, ήρθαν στον κόσμο τα κακά». Η Κασία που ήταν ετοιμόλογη του απάντησε: «Αλλά και διαγυναικώς πηγάζει τα Κρήτωνα. Αλλά και από μια γυναίκα εκπήγασαν τα καλύτερα, δηλαδή από την Παναγία ο Χριστός».
Ο Θεόφιλος τότε απομακρύθηκε από την Κασία και έδωσε το μήλο σε κάποια Θεοδόρα, η οποία έγινε η σύζυγός του. Η Κασία τότε στενοχωρέθηκε πολύ και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Εκεί ασχολήθηκε με την υμνογραφία και συνέθεσε πολλά τροπάρια. Το μήλο του Νεύτωνα. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το μήλο, γιατί μας δείχνει ότι τα πάντα πέφτουν προς τα κάτω. Ο νόμος του Νεύτωνα. Ο νόμος της βαρύτητας. Ανάμεσα στο 1665 και 1666 η Ευρώπη επλήγει από επιδημία πανούκλας. Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ στην Αγγλία παρέμενε κλειστό για προληπτικούς λόγους. Ο Ισαάκ Νεύτων, ο οποίος δίδασκε σε αυτό το πανεπιστήμιο, επέστρεψε στο κτήμα της οικογένειας του, στο Γουλσθόρπ, στην επαρχία του Λίνκολνσάιρ, στη Βόρεια Αγγλία. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 1666 συνέβη η πιο διάσημη πτώση φρούτου στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Νεύτων είπε στον Στούκελέι ότι καθόταν με στοχαστική διάθεση στον κήπο του όταν έπεσε ένα μήλο από μια μιλιά. Τότε ο Νεύτων αναρωτήθηκε γιατί το μήλο δεν έπεσε προς τα πλάγια ή προς τα πάνω αλλά έπεσε προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης. Με τη δημοσίευση του περίφημου έργου του Principia Mathematica το 1687 ο Νεύτωνας εισήγαγε την έννοια της βαρύτητας στις φυσικές επιστήμες με το πρώτο αξίωμα για τις βαρυτικές δυνάμεις αλλά και τον γνωστό νόμο της παγκόσμιας έλξης. Κάθε σώμα στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με δύναμη ανάλογη του γινωμένου των μαζών τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης του κέντρου μάζας τους. Αυτό σημαίνει ότι η βαρύτητα είναι μία δύναμη που επηρεάζεται από την μάζα των σωμάτων αλλά και από την μεταξύ τους απόσταση. Όσο πιο μεγάλα είναι δύο αντικείμενα, τόσο περισσότερο έλκονται μεταξύ τους, ενώ όσο πιο μακριά βρίσκονται, τόσο η ελκτική δύναμη ανάμεσά τους εξασθενεί. Το μήλο είναι εμφανές σημείο του παραδείσου, δηλαδή των Ηλυσίων πεδίων, στους μακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων, κάτω από την Άουσα. Μήλο μου κόκκινο, μήλο βαμμένο, γιατί με μάραλες τον πικραμένο. Ένα δαγκωμένο μήλο είναι σύμβολο του έρωτα από μια γυναίκα σε έναν άνδρα, σύμβολο ερωτικής επιθυμίας και πάθους, ενώ το σάπιο μήλο είναι το χρώμα ενός πολύ όριμου μήλου. Οι Άγγλοι λένε «An apple a day keeps the doctor away». Ένα μήλο την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα. Το μήλο του Αδάμ, η καρύδι, είναι μια προεξοχή στο λαιμό που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Το μήλο του Αδάμ είναι εμφανές στους άνδρες και όχι στις γυναίκες. Η προεξοχή αυτή διαφοροποιεί τον άνδρα από τη γυναίκα. Η λαϊκή δοξασία λέει ότι ο Αδάμ δεν πρόλαβε να καταπιεί το μήλο της Εύας και του στάθηκε η μπουκιά στο λαιμό του. Το μήλο του Αδάμ δημιουργείται από τους χόνδρους του θηρεοειδούς αδένα. Στις ανδρικές ορμόνες οφείλεται και η μπάσα ανδρική φωνή. Ο ανδρικός λάριγγας αναπτύσσεται περισσότερο με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερος χώρος μέσα στο λαιμό και συνεπώς μεγαλύτερη αντίχυση από τις παλόμενες φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα η φωνή να βγαίνει πιο βαριά. Τα αγοράκια μέχρι κάποια ηλικία έχουν λεπτή φωνή η οποία αλλάζει κατά την εφηβεία. Στις γυναίκες η στιβάδα του λίπους στο λαιμό τους είναι πιο παχιά. Γι' αυτό στις περισσότερες γυναίκες δεν είναι εμφανής αυτή η προεξοχή. Σε περιπτώσεις που φαίνεται, γυναίκες καταφεύγουν σε χειρουργική επέμβαση
για την αφαίρεσή της. Και όποιος πνίγει κάποιον, λέμε ότι τον καριδώνει. Δηλαδή, του σπάει το καρύδι και το σκοτώνει, γιατί δεν μπορεί αυτός να αναπνεύσει. Το δέντρο της μηλιάς είναι φυλοβόλο. Φτάνει τα 5 με 12 μέτρα σε ύψος. Η μηλιά είναι γνωστή από τα προϊστορικά χρόνια. Μέχρι το 1940 η παραγωγή των μήλων στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρή. Σήμερα η καλλιεργούμενη έκταση είναι περίπου 150.000 στρέμματα και η ετήσια παραγωγή μήλων ανέρχεται σε 350.000 τόνους. Η καλλιέργεια της μηλιάς στην Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη σπουδαιότερη καλλιέργεια από τα φυλοβόλα οποροφόρα δέντρα μετά τα ροδάκινα. Ο Λαέρτης φύτεψε αρκετά δέντρα στο γιο του τον Οδυσσέα και αυτά τα δέντρα μεγάλωναν μαζί του, έτσι τα θυμήθηκε ο Οδυσσέας όταν γύρισε στην Ιθάκη για να αποδείξει ότι ήταν ο γιος του Λαέρτη. 10 μηλιές, 13 αχλαδιές, 40 σικές, 50 σειρές αμπέλι, που δεν έπεφτε ο τρίγος μαζί της κάθε αράδας, γιατί είχε στο αμπέλι του λογής-λογής τα φύλλη, που κάθε χρόνο ο Δίας θα χάριζε καλή σοδιά από ψηλά. Μήλα ονόμαζαν οι αρχαίοι όλους τους στρογγυλούς καρπούς και τις προστάτηδες των οποροφόρων δέντρων τις ονόμαζαν μελιάδες. Οι Έλληνες αγαπούμε τα μήλα, γι' αυτό και καλλιεργούμε διάφορες ποικιλίες μηλιάς. Ας δούμε μερικές που μας είναι γνωστές στην αγορά. Η γκάλα, πρώιμη ποικιλία. Η Royal γκάλα με κιτρινοπράσινα σε χρώμα, μικρά, συνήθως κόκκινα με ένα τμήμα τους πρασινοπό ή κίτρινο ή πράσινο, κάθετα ριγέ. Κλόνη της Royal γκάλα είναι η γκάλα Σνίγα. Brookfield γκάλα στις παιδινές περιοχές. Όψιμες ποικιλίες στις ορεινές περιοχές. Fuji. Στρογγυλά μεγάλα έως πολύ μεγάλα μήλα. Granny Smith. Σκληρά σε ανοιχτό πράσινο χρώμα και μούτσου. Belfort. Μικρόκαρπο, κόκκινο μήλο με σκληρή σάρκα. Διατηρείται αρκετά μεγάλο χρόνο. Διατηρείται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου. Τα Belfort εισήχθησαν στην Ελλάδα το 1950. Golden Delicious. Κιτρινοπράσινο το χρώμα τους και οι κλόνοι επίσης. Golden Rinders. Golden Smoothie. Golden Bee. Red Delicious. Και οι κλόνοι Chief. Σε κόκκινο ομοιογενές χρώμα με μικρές λωρίδες σε σκούρο κόκκινο. Super Chief, Scarlet Spur, Red Cup, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τριπλοειδείς ποικιλίες. Red Jonah Prince, Jonah Gold, κόκκινα ή πράσινα αρωματικά με τραγανή σάρκα. Jonah Gold, κόκκινα αρηγωτά. Το φυρίκι είναι ένα μοναδικό σε όλο τον κόσμο μήλο, το οποίο εμφανίστηκε στο Πύλιο. Αυτό έγινε πριν 200 χρόνια. Το φυρίκι είναι ένα μοναδικό είδος μήλου, έχει μικρό μέγεθος και υπόξινη γεύση. Υπάρχει άγριο και ήρεμο φυρίκι. Είναι ανθεκτικό και στο κρύο και στις ασθένειες. Τα φυρίκια είναι μήλα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα της Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης. Και αυτά είναι τα μήλα Ζαγοράς Πηλίου, τα μήλα Delicious Πιλαφά Τρυπόλεως, τα μήλα Καστοριάς, τα μήλα Μάνα Κορυθίας από το χωριό Μάνα, από την ομάδα παραγωγών του χωριού που δημιουργήθηκε το 2013. Μήλα Στάρκεν, η πιο διαδεδομένη ποικιλία κόκκινων μήλων, τα οποία αποτελούν το 80% της παραγωγής μήλων στην Ελλάδα. 10 μηλιές και 13 αχλαδιές.
δόρισε ο Λαέρτης στο γιο του τον Οδυσσέο. Η Αχλαδιά ανήκει περίπου στην ίδια οικογένεια με τη Μηλιά και είναι ένα δέντρο πάρα πολύ παραγωγικό. Τα φρούτα του είναι νόστιμα και πολύ υγιεινά, που τα ταΐζουμε ακόμη και στα μικρά παιδιά. 10 μηλιές, 13 αχλαδιές, 40 σικές και 50 σειρές αμπέλι έκανε δώρο ο Λαέρτης στο γιο του τον Οδυσσέο. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το αχλάδι άπιον και στην ελληνιστική περίοδο χρησιμοποιούσαν το υποκοριστικό του απίδιον. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε το αχλάδι και το απίδι. Το αχλάδι προέρχεται από το αρχαίο αχράς της αχράδος, που σημαίνει άγρια απία, δηλαδή αγριάπιδο. Στο βιβλίο της συλλογής των παροιμιών του Βάρνερ, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1650, υπάρχει μία παροιμία στην οποία χρησιμοποιούνται και οι δύο λέξεις μαζί. Τα απίδια με παρακαλούν και αχλάδες θέλω να φάω. Δηλαδή τα απίδια που είναι καλύτερα με παρακαλάνε να τα φάω και εσύ θέλεις να φάω αχλάδες που είναι παρακατιανές. Οι αχλάδες ήταν τα άγρια απίδια, μικρά και στιφά. Λέγονταν και γκόρτσια ή γκόρτσα και το δέντρο τους γκόρτσα ή αγκόρτσα. Στην Ελλάδα υπάρχουν τοπονύμια από το αχλάδι, όπως ο Αχλαδόκαμπος κοντά στην Τρίπολη. Για τον Αχλαδόκαμπο λένε πως πήρε το όνομά του από την βασίλισσα Αμαλία, που μόλις κατέβηκε τις στροφές του δρόμου προς την Τρίπολη, είδε τον κάμπο και αναφώνησε. «Αχ, Λαδόκαμπος», δηλαδή κάμπος με ελαιόδεδρα, φράσεις για τα απίδια. «Θα σου δείξω εγώ πόσα απίδια βάζει ο σάκος», δηλαδή «θα σου δείξω τι μπορώ να σου κάνω». «Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά, μη βγάζεις γρήγορα συμπεράσματα, γιατί έρχονται τα δύσκολα». Η ουρά του αχλαδιού με το κοτσάνι δεν τρώγεται, γιατί έχει δυσάρεστη γεύση. «Φάε απίδια κάθαρτο και μήλο καθαρμένο». Αυτό σημαίνει ότι τα αχλάδια τρώγονται ολόκληρα, δηλαδή και οι φλούδες, ενώ τα μήλα καθαρισμένα. Τα αχλάδια σπάνια προκαλούν αλλεργίες, γι' αυτό και τα δίνουν τροφή και στα μωρά παιδιά. Οι κατουρημένες φλούδες. Μια παρέα καθάρισαν τα αχλάδια και έφαγαν το εσωτερικό τους. Πέταξαν τις φλούδες και μετά, πριν πέσουν να κοιμηθούν, τις κατούρισαν και κοιμήθηκαν. Το πρωί όταν ξύπνησαν, άρχισαν να τους δέρνει η πείνα. Και τότε ένας-ένας πήγαν και είπαν: «Να, αυτές τις φλούδες δεν τις κατούρισα, είναι καθαρές». Σιγά-σιγά έφαγαν και τις φλούδες, γιατί ήταν μεγάλη η πείνα, και έτσι έφαγαν και τις κατουρημένες φλούδες. «Τα κρέμασε στην αχλαδιά». Αυτή η φράση είναι συνώνυμη με τα φόρτωση στον κόκορα. «Σαν να ανεβεί το γουρούνι στην αχλαδιά». Αυτό σημαίνει ποτέ. Αχλάδια πιάνουν τα χέρια σου. Είσαι αδέξιος. Μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Συζήτηση, χαλαρά και αδιάφορα, στο επιδόρπιο ενός καλού γεύματος. Φράσεις από τα γαλλικά. Αχλαδοπαροιμίες. Κόβω το αχλάδι στα δύο. Κάνω συμβιβασμό, διακανονισμό. Εμείς λέμε «και έκοψε το καρπούζι στη μέση». Κρατάω ένα χλάδι για τη δίψα. Κρατάω εφεδρείς. Ο γελιογράφος Φίλιππον ζωγράφισε τον βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο με τη μορφή αχλαδιού και μάλιστα μέσα στο δικαστήριο. Από την επομένη ημέρα οι δρόμοι του Παρισιού γέμισαν με αχλάδια ή με τη μούρη του βασιλιά. Αχλάδι, πουάρ. Τα αχλάδια στα γαλλικά λέγονται πουάρ και επίσης πουάρ λέγονται οι ελαστικές φούσκες που
που έχουν συμφώνια, τα σταγονόμετρα και άλλα παρόμοια εργαλεία που είναι αχλαδόσχημα. Αχλαδόσχημο μουσικό όργανο είναι η λύρα. Το αχλάδι στα τουρκικά λέγεται αρμούτ. Αρμούτι είναι είδος πυροβόλου όπλου του 1821. Μπεργαμόντο ή ιταλικά μπεργαμότα είναι διαλεκτικό δάνειο από τα τουρκικά. Μπέι αρμούτ, το αχλάδι του Μπέι. Ενώ απία στην αρχαιότητα ήταν το αρχαίο όνομα της Πελοποννήσου. Και αργότερα μορέας. Ποικιλίες αχλαδιάς. Κρυστάλλι. Το κρυστάλλι καλλιεργείται στη Βόρεια Πελοπόννησο και κυρίως στη Μακεδονία. Κονδούλα. Ποικιλία με νόστιμα και ακριβά αχλάδια. Καλλιεργείται στη Δυτική Πελοπόννησο. Η ποικιλία αυτή είναι αρκετά ευαίσθητη. Βουτυράτι. Καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Άλλες ποικιλίες είναι η Πάσκρασάν και η Κάιζερ. Οι αυτοφύης αχλαδιές είναι γνωστό με το όνομα αγριαπηδιά, αγκαθιά, αμπουρτζιά, γκορτσιά και αγκορτσιά. Πόσα πίδια βάζει ο σάκος? Η φράση αυτή προέρχεται από την Πάργα. Όταν οι Ενετοί κατέλαβαν την Πάργα τον 16ο αιώνα, η διοίκησή τους κατέλαβε το κάστρο του Μαργαριτίου μετά την αυμαχία της Ναυπάκτου. Η διοίκηση των Ενετών υποσχέθηκε να δίνει μια φορά το χρόνο σε κάθε ελληνική οικογένεια από 90 οκάδες σαλάτι. Δύο φορές το χρόνο να τους προσκαλεί σε γεύματα και να τους κερνάει διάφορα γλυκίσματα. Μια φορά το χρόνο να στέλνει στους άρχοντες 15 τηγανίτες και στους λαϊκούς 12 και στους δασκάλους 36. Την εποχή που ορίμαζαν τα χλάδια, η διοίκηση έδινε το δικαίωμα στους κατοίκους της Πάργας να γεμίζουν τους σάκους τους που είχαν όλοι το ίδιο ακριβώς σχήμα και μέγεθος. Οι Ενετοί μετά από λίγο καιρό σταμάτησαν να δίνουν όλα όσα είχαν υποσχεθεί στους Παριανούς. Ούτε αλάτι τους έδιναν, ούτε καλέσματα σε κοινά γεύματα τους έκαναν, ούτε τηγανίτες. Διατήρησαν μόνο τα αχλάδια. Το φθινόπωρο όλοι οι Παριανοί στέκονταν έξω από το δικητήριο της Πάργας και περίμεναν την διανομή των απηδιών. Όμως τα απήδια δεν έφταναν για όλους και έτσι άρχισαν τα παράπονα και οι καυγάδες ανάμεσα στους Ενετούς και τους Παριανούς. Οι Ενετοί τους κατηγορούσαν πως είχαν φτιάξει μεγαλύτερους σάκους. Έτσι αναγκάστηκαν να μετρήσουν το μέγεθος των σάκων για να δουν πόσα απίδια έπαιρνε ο καθένας από αυτούς. Από αυτό το γεγονός βγήκε και η φράση «Θα σου μάθω εγώ πόσα απίδια βάζει ο σάκος». Η φράση αυτή την λέμε όταν θέλουμε να απειλήσουμε κάποιον. Το τελευταίο δέντρο αυτής της εκπομπής είναι η κηδονιά. Και το κηδόνι, για τον οποίο στην αρχαιότητα έλεγαν την περίφημη φράση «Θα το φάμε το κηδόνι». Ας δούμε γιατί την έλεγαν. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Σόλων έγραψε και ένα νόμο για τις επικλήρους κόρες. Επίκληρος κόρη ήταν η ορφανή κόρη που δεν είχε αδελφό. Αυτή κληρονομούσε όλη την πατρική περιουσία. Σύμφωνα με τον νόμο του Σόλωνος, κύριος αυτής της κόρης θεωρείται ο πλησιέστερος συγγενής της, ο οποίος όφιλε να την προστατεύσει και αυτήν και την περιουσία της. Σε αυτόν ανήκε το πρώτο δικαίωμα να την υφευτεί. Πριν από τον νόμο για τις επικλήρους κόρες του Σόλωνος, υπήρχε άτοπος και γελίος νόμος, ο οποίος επέτρεπε στην επίκληρο κόρη, αν δεν μπορεί να την πλησιάσει ο κατά των νόμων εξουσιάζων και κύριος αυτής, να την λαμβάνει ο πλησιέστερος συγγενής του άνδρα. Αλλά και αυτό μερικοί λένε ότι είναι σωστό για εκείνους που δεν μπορούν να νυφευτούν. Παίρνουν όμως τις επικλήρες για τα χρήματά τους και με τον νόμο παραβιάζουν τη φύση. Γιατί όταν βλέπουν την επίκληρο
να συνευρίσκεται με όποιον θέλει ή παρετούνται από το γάμο ή επιμένουν επέσχυντα σε αυτόν και τιμωρούνται για τη φιλοπλουτία και την κακοήθειά τους. Είναι άλλωστε καλό και το ότι η επίκληρος μπορούσε να συνάπτει σχέσεις όχι με όλους, αλλά με όποιον ήθελε από τους συγγενείς του άντρα της, ώστε το παιδί της να έχει συγγένεια και να προέρχεται από το ίδιο γένος. Σε αυτό συντελεί και να κοιμάται η νύφη με τον γαμπρό, μήλου κηδονίου κατατραγούσαν, αφού φάει μαζί του κηδόνι. Και να κοιμάται εξάπαντος με την επίκληρο κόρη 3 φορές κάθε μήνα, όποιος την πάρει. Στα γαμικά παραγγέλματα 1, ο Πλούταρχος λέει ότι το κηδόνι το έτρωγε μόνο η νύφη. Γιατί και αν δεν κάνουν παιδιά, αυτό είναι τιμή και φιλοφροσύνη προς όφρονα γυναίκα που συντελεί στην εξάλληψη πολλών δυσαρεσκιών που δημιουργούνται και δεν επιτρέπουν ώστε οι διαφορές να καταλήγουν σε αποστροφή. Από τους υπόλοιπους γάμους, ο Σόλων κατάργησε την πρίκα, αφήλε τα σφερνάς. Φερνή είναι η πρίκα και η νύφη που έχει μεγάλη πρίκα, ακόμη και σήμερα ονομάζεται πολυφερνή. Ο Σόλων διέταξε κάθε νύφη να έχει μόνο 3 φορέματα και κάποια συσκευή ελάχιστης αξίας και τίποτε άλλο. Γιατί ήθελε να μην μισθώνεται ο γάμος, ούτε να αγοράζεται, αλλά να συνοικούν ο άνδρας και η γυναίκα για να αποκτούν παιδιά και να απολαμβάνουν τις αγάπης και τις στοργής. Το κηδόνι είναι ο καρπός της κηδονέας, της κηδονέας της προμήκους, κηδονία ομπλόγκα. Πρόκειται για φιλοβόλο δέντρο, το οποίο φτάνει σε ύψος τα 8 μέτρα. Συγγενεύει με τη μηλιά και με την αχλαδιά. Το εξουκάρπιο αρχικά είναι χλωδωτό και έπειτα γίνεται λίο και γυαλιστερό. Το μήκος του καρπού κυμαίνεται από 7 έως 12 εκατοστά και το πλάτος του είναι από 6 έως 9. Η σάρκα του κηδονιού έχει χρώμα λευκοκίτρινο. Ο καρπός όταν είναι άγουρος είναι πράσινος και όταν οριμάσει γίνεται κίτρινος. Τα κηδόνια χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Οι αρχαίοι Έλληνες κάπου αναφέρουν ότι ο Πάρης δεν πρόσφερε στη θεά Αφροδίτη ένα μήλο, αλλά ένα κηδόνι. Το κηδόνι το γνώριζαν και οι Αρκάδοι και το ονόμαζαν Σουπουργίου, ενώ στα αραβικά το κηδόνι ονομάζεται Σαφαρζάλ. Το κηδόνι χρησιμοποιείται στην ζαχαροπλαστική, από αυτό φτιάχνουμε γλυκά κουταλιού, πελτέ, κηδονόπαστα και μαρμελάδες. Η λέξη μαρμελάδα προέρχεται από την πορτογαλική λέξη μαρμέλο, που σημαίνει κηδόνι. Οι αρχαίοι Έλληνες σιγόβραζαν τα κηδόνια με μέλι. Ο παραγόμενος πορτός ονομαζόταν μελίμιλον, από το μέλι και μήλον. Πρόκειται για το σημερινό κηδονόπαστο. Αυτό το μείγμα όταν κρυώσει μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μελίμιλο οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν Μελίμελουμ. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 7ος ο Πορφυρογέννητος στο βιβλίο του περί βασιλείου τάξεως σχετικά με τα αυτοκρατορικά δείπνα στο Βυζάντιο του 9ου αιώνα αναφέρει γλυκίσματα φτιαγμένα με κηδόνι. Το κηδονόπαστο το αναφέρει ως κοτινιάκ και έτσι είναι επίσης δημοφιλές στη Γαλλία. Το ελληνικό μελίμιλον έγινε μελιμέλουμ στη Ρώμη και το 1500 μαρμέλο κηδόνι στην Πορτογαλία. Στη Γαλλία μαρμελάδ, στην Αγγλία marmalade. Για την προέλευση της λέξης μαρμελάδα, οι Σκοτσέζοι αναφέρουν πως η βασίλισσά τους Μαρία της Σκωτίας, όταν επέστρεψε από ένα ταξίδι της στη Γαλλία, έφερε μαζί της γλυκό κηδόνι. Το έτρωγε σαν φάρμακο για την αυτία. Και όπως λένε οι Σκοτσέζοι, οι Γάλλοι λέγανε για τη βασίλισσα «Μαρί εμαλάντ», η Μαρία είναι άρρωστη, που οι Σκοτσέζοι το πρόφεραν «Μαρμελέιτ». Τα άνθη της κηδονιάς έχουν πλάτος 5 εκατοστά. Αποτελούνται από 5 πέταλα σε χρώμα ροζ από την έξω πλευρά
και άσπρα από την μέσα. Οι καρποί της Κηδονιάς οριμάζουν το φθινόπωρο. Έχουν σχήμα αχλαδιού. Η γεύση των καρπών είναι στιφή. Η συγκομιδή τους γίνεται τον Οκτώβριο. Κόβονται μαζί με το κλαδάκι τους. Ένα ενήλικο δέντρο 5 έως 8 χρονών, μετά από το φύτεμά του, παράγει μέχρι 100 κιλά κηδόνια. Ποικιλίες κηδονιών. Μυλοκίδωνα ή ψωμοκίδωνα. Ο καρπός τους είναι στρογγυλός. Μαμούθ ή γίγας. Τεράστιος καρπός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως επιτραπέζιος. Άλλες ποικιλίες είναι η βράνια, η αφράτη, μήλα, αχλάδια και κηδόνια. Ονομάζονται όλα μήλα. Όλα γίνονται υπέροχη κομπόστα, γλυκό του κουταλιού και μαρμελάδα, η οποία είναι το μελίμιλον των αρχαίων Ελλήνων, η μαρμελάδα των Πορτογάλων, η μαρμελάδα των Γάλλων και η μαρμελέιδ των Σκοτσέζων. Πρέπει να γευτούμε όλες αυτές τις μαρμελάδες για να έχουμε ωραία γεύση το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν όλοι οι άλλοι καρποί έχουν εκλείψει από τα δέντρα που είναι νεκρά, περιμένοντας την επόμενη άνοιξη να ανθίσουν, να καρπίσουν και να μας δώσουν τους υπέροχους καρπούς.